Κύριε Στεφανάκη, εσείς στο ΚΚΕ πώς ακούτε αυτή τη συζήτηση για την αποτίμηση των οικονομικών προγραμμάτων? Ναι, να ξεκινήσω από αυτό, ότι αν δεν αφορούσε τη ζωή των εργαζομένων, όλη αυτή η κοκορομαχία πραγματικά θα ήταν διασκεδαστική, αν δεν έχουν βαρεθεί οι περισσότεροι εργαζόμενοι που παρακολουθούν εδώ και χρόνια τέτοιες κοκορομαχίες, που στην ουσία κρύβουν ότι εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλες συγκλήσεις στα προγράμματα αυτών των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα και μας έχουν φέρει σε αυτό το χάλι και σε αυτή την κατάσταση που δεν μπορεί 4 στα 10 νοικοκυριά να αγοράσουν δεύτερη φορά κρέας την εβδομάδα. Μας έφεραν στην κατάσταση να πληρώνουν το 95% των φορολογικών εσόδων της χώρας οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα και το 5% να είναι από τους επιχειρηματικούς όμιλους που όλοι τους εδώ στηρίζουν. Γιατί κοιτάξτε το να δείτε, ακούστηκε ότι δεν έχουμε και μνημόνια. Δεν έχουμε μνημόνια. Και οι μνημονιακοί νόμοι που είναι σε ισχύ, τι είναι? Δεν έχουμε μνημόνια, είναι με μνημόνια. Τον τρόπο που τα είχαμε συνηθίσει τελευταία δεκαετία. Εμείς είχαμε συνηθίσει οι εργαζόμενοι και έχουμε ήδη ζήσει στο πετσί μας αυτή την κατάσταση και τη ζούμε. Δηλαδή, ο νόμος Βρούτσι, ο νόμος Αχτσιόγλου, ο νόμος για την κατάργηση των τριετιών, ο νόμος για τους 3 μήνες επίδομα ανεργίας στους εποχικούς ξενοδοχοϋπάλληλους, ο νόμος που πάνε τις καμαριέρες και τους μάγκερες στα 67, ο νόμος που καταργήσανε στην ουσία το επικουρικό ταμείο των ασφαλιστικών και το πάνε σε χρηματιστηριακή απόδοση και ανταγωνισμό με εταιρείες. Όλοι αυτοί οι νόμοι. Ο νόμος για τους πληστηριασμούς που αξιοποίησε ο Άριος Πάγος, 3 νόμοι. Του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Που αξιοποίησε ο Άριος Πάγος. Ποιος νόμος, Πασόκ? Ο Άριος Πάγος και τους 3 νόμους αξιοποίησε. Που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις. Ποιος είναι ο νόμος? Για να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί 700.000 νοικοκυριών. Είναι ή δεν είναι μνημονιακή? Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε ένα νόμο. Είναι ή δεν είναι μνημονιακή? Ένα νόμο προστασίας πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, να με συγχωρέσετε. Κάθε επόμενη κυβέρνηση λοιπόν ήταν χειρότερη την προηγούμενη. Μάλιστα. Και εδώ διαγωνίζονται τα κόμματα τα οποία θα σχηματίσουν κυβέρνηση για το πιο απ' όλα θα πάει το λογαριασμό κοστολογημένο στους εργαζόμενους και το φτωχό λαό. Αυτή η συζήτηση γίνεται τώρα. Γιατί και οι 3 έχουν ψηφίσει αφορολόγητο στους εφοπλιστές. Αυτοί εδώ θα κυνηγήσουν το κεφάλαιο? Γιατί το ακούμε τώρα και αυτά λέει και να τρελαθούμε. Θα κυνηγήσουν το κεφάλαιο αυτοί που μέχρι σήμερα με όλο αυτό το νομικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει και τις κυβερνήσεις τους το υπηρετούν απαρέγκλητα μέσα από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την ψήφιση του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσα από την υπηρέτηση του ΝΑΤΟ και των πολεμικών σχεδιασμών που δίνουμε δισεκατομμύρια ο κάθε εργαζόμενος. 700 ευρώ είναι κάθε οικογένεια το χρόνο για να υπηρετούμε τους νατοϊκούς και να κάνουμε πολέμους. Για το Ταμείο Ανάκαμψης τι προτείνει το ΚΚΕ? Κοιτάξτε να δείτε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα. Τα προαπαιτούμενα είναι να συνεχιστούν αυτοί οι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί και να έρθουν άλλοι 350 οι οποίοι θα έχουν να κάνουν με την, να το πούμε έτσι, βελτίωση όπως λένε, της επενδυτικής βαθμίδας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που ζήσαμε εμείς ξενοδοχοϋπάλληλοι όλα αυτά τα χρόνια. Τον ρεκόρ ανάπτυξης κερδών που όλοι τους κυβέρνησαν και εμείς από το 2011 μέχρι το 2023 ζούμε πολύ χειρότερα. Δουλεύουμε πολύ χειρότερα με 12 ώρα, έτσι, με δουλειά εξαντλητική 5 μηνών για να ζήσουμε 12 μήνες. Μάλιστα. Αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν ψηφίσει όλοι και δεν μιλάει κανένας. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Φράγκο. Κανένας δεν λέει ότι εδώ έχουν συμφωνήσει σε αυτά. Ωραία. Γι' αυτό είναι και οι μεγάλες συγκλήσεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι μεγάλες συγκλήσεις. Η θέση σας είναι να μην θωρακίσει η Ελλάδα. Η δυνατότητα. Η θέση του ΚΚΕ. Γιατί εγώ την ξέρω διαφορετική στην επιτροπή που συμμετείχα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται στόχος αντιπίνων ανάμεσα στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ρωσίας και της Κίνας. Κύριε Στεφανάκη, επειδή συμμετείχα στην χώρα μας έχει μετατραπεί. Έχει μετατραπεί. Έχει μετατραπεί. Μιλάτε διαφορετικά εδώ. Πείτε τον ελληνικό λαό. Είστε αντίθετοι με τη θωράκη του κράτους. Με την ασφάλεια του κράτους. Πείτε τον ελληνικό λαό. Πολεμική αμερικάνικη βάση απέραντη, την οποία τη χρυσοπληρώνουμε και τις συνέπειες αυτού του πολέμου που γίνεται και στην Ουκρανία αλλά και των άλλων πολεμικών αιστείων, πάλι εμείς τις πληρώνουμε. Είναι ή δεν είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θέση αντιπίνων? Δεν άκουσα την απάντησή σας. Είναι ή δεν είναι? Δεν άκουσα την απάντησή σας όμως. Πάντως πρέπει να φορακιστεί, ναι ή όχι, η χώρα μας. Μισό λεπτό. Αυτή η στάση δημιουργεί πρόσφυγες. Έχουμε φτάσει από την εγώ ακούγοντας τον Δημήτρη Κουτσούμπα στο debate. Κατάλαβα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμμετάσχει σε καμία κυβέρνηση συνεργασίας το ΚΚΕ, ούτε να δώσει βεβαίως ανοχή σε οποιοδήποτε σχήμα συνεργασίας. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι και η θέση του κόμματός σας. Ναι, μόνο που προσθέτουμε άλλο ένα χαρακτηρισμό. Γιατί δεν είναι απλά μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Εμείς λέμε ότι θα είναι μια κυβέρνηση αντιλαϊκή. Και θα είναι αντιλαϊκή και για τους λόγους που είπα πριν. Θα είναι αντιλαϊκή γιατί είναι δεσμευμένα και τα τρία κόμματα στο να υλοποιήσουν όλα αυτά τα προαπαιτούμενα από, από το Ταμείο Ανάκαμψης και την κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της δημοσιονομικής σταθερότητας, που τα έχουν ως θεό τους. Τι σημαίνει αυτό? Στα πλαίσια των κερδών. Μάλιστα. Εσείς βάζοντας στο ζύγι τις ζωές των εργαζομένων και του λαού με τα κέρδη. Μία τέτοια λοιπόν κυβέρνηση θα φτιαχτεί και για μια τέτοια κυβέρνηση οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν πρέπει να έχει καμία καούρα, να το πούμε έτσι. Εσείς τι διαφορετικό δρόμο προτείνετε? Δεν πρέπει να τους νοιάζει. Το μόνο που πρέπει να τους νοιάζει τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή που παλεύουν και αγωνίζονται για το μεροκάματο είναι να δυναμώσει το ΚΚΕ και οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες το επόμενο στις 22 του μηνός. Για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι. Για να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Για να μπορούν οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους να αποφασίζουν και να διεκδικούν το μισθό τους και όχι ο Υπουργός, όπως ψήφισε η Αξιόγλου και ο Φρούτσης. Για να καταργηθούν όλοι οι ειδικοί φόροι, ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος καυσίμων. Ωραία, και εσείς έχετε και πώς θα πληρωθεί και πώς θα πληρωθούν μετά. Πράγματα, για να καταργηθεί ο νόμος για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Και το ΚΚΕ έχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση διακυβέρνησης που είναι η μοναδική που συμφέρει τους εργαζόμενους. Μια πρόταση διακυβέρνησης για μια άλλη εξουσία. Όπου τα κλειδιά της οικονομίας θα τα έχουν αυτοί που παράγουν τον πλούτο. Δεν παράγουν πλούτο οι κυφήνες ή οι επιχειρηματίες. Το πλούτο το παράγουν οι εργαζόμενοι. Αυτοί μπορούν να οργανώσουν τη δικιά τους εξουσία με το ΚΚΕ να πρωτοστατεί σε μια τέτοια κυβέρνηση. Και μέχρι τότε θα προετοιμάζει τους αγώνες των εργαζομένων, ούτως ώστε να τους ανατρέψουμε μια και καλή. Ωραία. Κύριε Φράγκο, έχω και μια και καλή. Και όσο πιο αδύναμη θα είναι, όσο πιο αδύναμη θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, τόσο το καλύτερο για τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Γιατί έτσι θα μπορούν να αποσπούν τις κατακτήσεις που χρειάζονται να έχουν αυτό το διάστημα. Δεν υπάρχει λοιπόν δευτέρα παρουσία. Στη δευτέρα παρουσία θα είναι επειδή αυτά που λέτε εσείς. Αυτή τη ζωή και θέλουμε στη δευτέρα αυτή παρουσία, να ανατραπεί, στη δευτέρα παρουσία, στη δευτέρα παρουσία τα κέρδη και τα δικαιώματα των εργαζομένων θα συνυπάρχουν. Ναι. Μόνο στη δευτέρα παρουσία. Γιατί αυτό λέτε όλοι σας εδώ. Ότι τα κέρδη, ο ένας μιλάει για εσχροκέρδη, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν κέρδη τα οποία δεν είναι εσχρά και υπάρχουν και κέρδη τα οποία είναι ηθικά. Πώς βγαίνουν τα κέρδη. Πώς βγαίνουν τα κέρδη. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά. Τι πάει να πει υπερκέρδος και τι πάει να πει κέρδος δηλαδή. Εμείς παίρνουμε 780 ευρώ μεικτά. Έτσι. Και οι υπόλοιποι παίρνουν εκατομμύρια. 300% ήταν τα κέρδη, τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο. Αυτά τι είναι, εσχροκέρδια, είναι κέρδη, υπερκέρδη, τι είναι αυτά. Τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών. Και τα 57% που στηρίζεται τη μεσαία τάξη δεν είναι σχρά κέρδη. Είναι αυτά που στηρίζεται τη μεσαία τάξη της πατρίδας μας. Είναι αυτά που σπουδάζονται τα παιδιά τους, που πηγαίνουν τα παιδιά τους στα νοσοκομεία. Και την Ελένη θέλει να κερδίζει. Και την Ελένη θέλει να κερδίζει. Να ρωτήσω και τον κύριο Φράγκο. Ποιος έχει ευθύνη για αυτά? Η εσχρό. Κύριε Φράγκο, να ρωτήσω. Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να υπηρετήσει σε αυτό το σύστημα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φράγκο, και για το θέμα των αποζημιώσεων και για το κόμμα Κασιδιάρη επίσης. Κοιτάξτε, να δείτε, υπάρχουν σοβαρές ευθύνες εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα που τα αντιμετωπίζουμε. Οι αποζημιώσεις, λέτε. Βέβαια. Mm-hmm. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, είναι υποκριτικό το γεγονός ότι όλοι αυτοί που έχουν μέχρι σήμερα κυβερνήσει στην ουσία δεν έχουν κάνει τίποτα και τώρα το αξιοποιούν προεκλογικά, ούτως ώστε να υφαρπάξουν και από αυτό το ζήτημα τις ψήφους, τις ψήφους των εργαζομένων και του λαού. Όταν ήμασταν σήμερα. Πάντως ο μόνος λόγος που υπάρχει συζήτηση για τις γερμανικές αποζημίωσεις είναι λόγω των κινήσεων που έκανε το Πασόκ και ο Αντρέας Παπανδρέου. Ενώ να τα λέμε όλα. Και το συνδέω με το εξής. Γιατί υπόθηκε το ζήτημα της αιαμικής εθνικής αντίστασης και του αγώνα κατά του φασισμού και του ναζισμού. Ένας αγώνας ο οποίος με βάση τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή αλλά και με βάση τη συμφωνία αυτών των κομμάτων εδώ που θα σχηματίσουν κυβέρνηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταυτίζεται, αυτά έχουν συμφωνήσει, που ταυτίζεται με τον αγώνα των κομμουνιστών σε παγκόσμιο επίπεδο ενάντια στο φασισμό. Ταυτίζουν δηλαδή τον ναζισμό, το φασισμό με τον κομμουνισμό. Ποιος το ταυτίζει αυτό? Και τα τρία κόμματα τα έχετε ψηφίσει. Βέβαια. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχετε ψηφίσει. Επίσης λοιπόν, τα έχετε ψηφίσει. Επίσης λοιπόν, για να τελειώσω. Και τα τρία κόμματα και ιδιαίτερα ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία
4 και 4 χρόνια διακυβέρνησης δεν κατάφεραν, σε εισαγωγικά, έχουν σοβαρές ευθύνες, να τελεσυδικήσει η δίκη αυτό που έχει τελειώσει, για τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι είναι εγκληματίες, γιατί έχουν μια ναζιστική.